Δεν μπερδευτήκατε, γιατί μέχρι να συνηθίσετε και με την ηλεκτρονική. Δεν μπερδεύτηκε κανένας, αλλά είχαμε πολλές αντεγκλήσεις. Ψήφισαν ηλεκτρονικά χθες. Ναι, βεβαίως. Γιατί το φοβότανε πάρα πολύ η Βουλή. Ηλεκτρονικά. Τώρα μάθανε πια. Το φοβότανε. Γιατί δεν ήταν ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός ήρθε. Συνά, για τέλος. Να αντιπαρατεθεί, να ήρθε να ψηφίσει και έφυγε. Στο τέλος, κοιτάξτε. Και ανέλαβε ο Άδωνος Γεωργιάδης να απαντήσει στον κύριο Τσίπρα. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο. Τον είπε και Τζόκερ τον Άδωνη τώρα. Το νομοσχέδιο. Καλά, νομίζω ότι και ο χαρακτηρισμός δεν ανταποκρίνεται και στο έργο. Δεν ξέρω αν το έχει δει το έργο ο κύριος Τσίπρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση το νομοσχέδιο ήταν το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που εισηγήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης ως αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης. Και βεβαίως και οι άλλοι συναρμόδιοι υπουργοί για τα ζητήματα που τους αφορούσαν. Και το να μπει και να αναλωθεί σε αντεγκλήσεις, όπως κατά την άποψή μου αναλώθηκε ο κύριος Τσίπρας, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από το θέμα της ανάπτυξης στο ζήτημα της Νοβάρτης και ό,τι άλλο θυμήθηκε. Και αυτό ήρθε χτες στην επικαιρότητα. Με το θέμα του κύριου Μανιαδάκη, αν είδε τον για κύριο. Το μεγάλο ζήτημα αν τον απείλησε ο κύριος Τουρνάρας, αν δεν τον απείλησε ο κύριος Τουρνάρας, εάν στην κατάθεσή του με απείλησε και μετά είπε δεν με απείλησε. Εγώ έχω μπερδευτεί λίγο, αλλά τι να κάνω. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν είναι. Αυτά όμως δεν είναι τοποθετήσεις. Δηλαδή, γίνεται μια προσπάθεια από τους πολιτικούς να περάσουν μηνύματα. Αλλά δεν ξέρω αν ο κόσμος τα ακούει, αν τσιμπάει δηλαδή. Αλλά είναι μέσα και η δικαιοσύνη. Και κλονίζεται και η εμπιστοσύνη του κόσμου. Κοιτάξτε, όμως δεν μιλάμε στο νομοσχέδιο εφόλης της ύλης. Εκεί η συζήτηση που έγινε εν τέλει και από τον κύριο Τσίπρα, αν μου επιτρέπετε, ήταν μια. Πλήνθηκε και κέραμε ατάκτως ερημένη. Βέβαια, για να μην αδικούμε τώρα ούτε τον κύριο Τσίπρα ούτε τον κύριο Μητσοτάκη, το ίδιο πράγμα έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ίδιο κάνουν όλοι οι αρχηγοί, δηλαδή σηκώνονται για να μιλήσουν για ένα νομοσχέδιο και μιλάνε μέχρι και για το αποτέλεσμα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να σας πω κάτι, εγώ ως νομικός θα σας πω ότι ενώ η Βουλή, το Σύνταγμα και ο κανονισμός μας έχουν ορίσει μια συγκεκριμένη επιτροπή προκειμένου. Την οποία παραβιάζουν συστηματικά όλοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, όχι, ότι δεν πρέπει τα μέλη να είστε στο βήμα να έχετε κείμενο μπροστά σας. Και όλοι έχουν ένα κείμενο μπροστά τους και το διαβάζουν. Που προφανώς το έχουν γράψει και κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, μην μιλάμε για αυτά γιατί. Όχι, εγώ ξέρετε. Λόγω της εμπειρίας μου θα μπορούσα να ήμουν και πρόεδρος της Βουλής. Είμαι σίγουρη. Εγώ θα έλεγα, πώς μιλάς, κύριε, απαγορεύεται. Κατά πράγματι, μόνο σημειώσεις επιτρέπει κανένας μπροστά της Βουλής. Δεν είναι σημειώσεις, είναι μόταμο. Και μάλιστα πολλές φορές, κύριε Ανάπτη, πλούσια εμπειρία σας φρέσκια στη Βουλή. Γιατί την έχω εγώ την ομιλία του βουλευτή από την προηγούμενη μέρα, μου την έχει στείλει. Μάλιστα. Ανδρέα, όμως κάνω λάθος. Έχεις δίκιο, Γιώργο, αλλά πού είμαστε στον κόσμο της επικοινωνίας. Πού να το βρω. Εγώ μίλησα όμως συγκεκριμένα για το περιεχόμενο της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα που σχετίζεται με ζητήματα που ερευνά αυτή τη στιγμή η Προανακριτική Επιτροπή. Στην και υπάρχει μυστικότητα. Ναι, είμαι γραμματέας. Και απαγορεύεται να μας πείτε. Υπάρχει όμως μυστικότητα, ξέρετε, στα μέλη. Ακριβώς. Είναι δυσάρεστο. Ένα-τρεις βουλευτές με πήρανε και μου είπαν τα πάντα. Πολύ κακός, γιατί υπάρχει. Κακός για μένα, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Όχι για εσάς. Για σας, για αυτούς, γιατί υπάρχει συμφωνία. Το αντίθετο. Δημόσιο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, υπάρχει συμφωνία στην Επιτροπή. Υπάρχει δυστυχώς όμως, και θα σας διαβεβαιώσω γι' αυτό, ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μελών ότι δεν θα διαρρέει τίποτα από τη συζήτηση και δεν επιτρέπεται να διαρρέει. Όντως, όσοι ήρθαν μέλη της Επιτροπής εδώ, εμείς εκτελούμε καθήκοντα εισαγγελέως από τον νόμο, ξέρετε. Εδώ, στην εκπομπή. Γιατί ξέρουν ότι εμείς είμαστε αυστηροί. Κύριε Φάμελε, θέλω. Εγώ βλέπετε ότι δεν διάκοψα τόση ώρα. Θεωρώ πάντως ότι είχαμε μία συζήτηση χθες στη Βουλή, η οποία απέδειξε ότι υπάρχει κάποιο σημαντικό θέμα στη στάση του κυρίου Μητσοτάκη έναντι των ζητημάτων που συζητιόνται. Γιατί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ήρθανε. Δεν είναι ότι ήρθε μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί τοποθετήθηκαν. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε μόνο να ψηφίσει το τέλος. Και μάλιστα όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία προεκλογικά διατείνεται. Επειδή προεκλογικά διατείνεται, δεν ξέρω, αυτό που είπατε στην Δημοκρατία. Όταν μια κυβέρνηση λοιπόν διατείνεται προεκλογικά. Να σας πω. Διατείνεται ότι υπάρχει θέμα ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και ότι θα έρθει να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα και τις επενδύσεις. Αυτό δεν έλεγε το βασικό, αν θέλετε, σενάριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν σε ένα νομοσχέδιο, στο οποίο ο αρμόδιος Υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης διατείνεται ότι είναι ένα μεγαλειώδες νομοσχέδιο που θα κάνει καλύτερη τη ζωή όλων των Ελλήνων, αυτό είπε στο κλείσιμό του, να μην έρθει να μιλήσει ο Πρωθυπουργός? Να δούμε λιγάκι όμως αν είναι έτσι. Προσέξτε. Στο νομοσχέδιο αυτό μέσα υπάρχει κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Δεν ξέρω πόσο είναι αναπτυξιακό, όμως η Τράπεζα της Ελλάδος για αυτό το νομοσχέδιο έχει πει ότι θα μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων. Ξέρετε κάποια χώρα να αναπτύσσεται ενώ μειώνονται οι μισθοί? Αυτό το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Καμία γιατί κάποιος. Κάποιος λέει. Δεν σας διακόψα. Είναι μια ερμηνεία, κύριε Φάμελε. Δεν σας διακόψα. Σας ανησυχούν αυτά που λέω? Είναι κρίμα να λέτε κάτι το οποίο είναι αναλυθές, ξέρετε. Έρχεται λοιπόν και έρχονται και όλα τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων και το επιβεβαιώνουν αυτό. Ταυτόχρονα έχουμε ένα νομοσχέδιο στο οποίο μέσα σβήνονται σκάνδαλα της αυτοδιοίκησης. Σας φαίνεται αναπτυξιακό αυτό?
Έχουν νομοσχέδιο το οποίο προσελκύει βιομηχανία στην Αττική. Πώς αναπτυξιακό είναι όταν ο κύριος Μάνος, αν θυμάμαι καλά, Στέφανος Μάνος και Τσουφλιάς είχαν σταματήσει αυτό να γίνεται. Δεν ξέρω πόσο αναπτυξιακό είναι όλο αυτό το πακέτο. Για το λόγο για τον οποίο δεν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, θα πρέπει κάποιος να ρωτήσει τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι πολιτικοί αρχοί τοποθετήθηκαν. Και προσέξτε τώρα. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι θα μειωθούν οι μισθοί των εργαζόμενων σε έκθεσή της, την οποία να σας σημειώσω, την ανέφερεν τη ρήμη του λόγου της πρώτης μέρας στον Επιτροπό κάποιος υπουργός και τη ζητήσαμε, γιατί δεν την είχαμε πάρει η αντιπολίτευση, για να καταλάβετε λίγο πόσο όλα τα πράγματα είναι διαφανή. Είναι περίεργο να αναφερθεί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης την ίδια μέρα στον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, όταν υπήρχε διαρροή έγγραφου εισαγγελέων σχετικά με πιέσεις που άσκησε σε πρώην προστατευόμενο μάρτυρα? Όχι. Είναι υποχρέωσή του. Αυτά δεν είναι συζήτηση για την βουλή, για το χθεσινό του αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι αν σας ενοχλούν αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα. Μα έχουν βγει εκατομμύρια και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά. Απλώς η ουσία του γεγονότος. Η ουσία του γεγονότος. Η ουσία του γεγονότος ότι υπήρχαν πιέσεις εις βάρος μαρτύρων είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει ως Έλληνες πολίτες. Αν δηλαδή σε ένα θέμα στο οποίο παίχτηκαν δισεκατομμύρια χρημάτων ανθρώπων για την υγεία. Στο μέρος, παίχτηκαν θέματα εκβιασμών. Όμως, αυτό που επίσης δεν είπατε, σας παρακαλώ, εγώ δεν σας δείχνω καθόλου και σας σεβάστηκα παρότι είχα πάρα πολλά να πω για την τοποθέτησή σας. Όταν λοιπόν μπαίνουν ζητήματα από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουμε αυξήσεις απολύσεων, μείωση μισθών. Τι αυξήσεις απολύσεων, τι αυτό που λέτε, βεβαίως, είναι βεβαίως, ξέρετε, υπάρχει... Είναι υπέρ του εργαζομένου αυτό το νομοσχέδιο. Εγώ θα σας πω, τρία ρεκόρ που γίναν τον Ιούλιο. Εδώ, Μητρό Αδρίου της Εργασίας είχατε φτιάξει εσείς. Λοιπόν, Ιούλιο, το φτιάξαμε εμείς το Μητρό Αδρίου της Εργασίας. Και αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνονται... Σας ενοχλεί πάρα πολύ. Μπορώ να μιλάω πάνω σας όσο θέλετε. Κύριε Παπαδάκη, μπορείτε λιγάκι να ηρεμήσετε την κυρία Ναύτη. Ωραία. Είχαμε τρία πράγματα, θα σας πω εγώ συγκεκριμένα. Ρεκόρ απολύσεων τον Ιούλιο, ρεκόρ μερικής απασχόλησης τον Αύγουστο και ρεκόρ μειωμένων προσλήψεων, μείωση νέων θέσεων το Σεπτέμβριο. Τρία ρεκόρ του κύριου Βρούτση. Ταυτόχρονα την ίδια περίοδο καταργήθηκε η αιτιολόγηση. Δεν βγάλει, θα για αυτό που καταργήθηκε η αιτιολόγηση των απολύσεων. 300.000 που δεν βγάλατε. Εγώ μπορώ να μιλήσω και για τον κύριο Βρούτση. Μιλήστε για τα θέματα που έφερε στη Βουλή χτες. Τα έφερε. 300.000 συντάξεις, κύριε συντάξεις, δεν έχουν εκδοθεί. Έχουμε λοιπόν ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν είναι αναπτυξιακό. Επικουρικές δεν έχουν εκδοθεί. Να σας πω το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό ίσως που ίσως είναι λίγο δύσκολο να το αντιληφθούμε στην πραγματική, στην καθημερινή πολιτική συζήτηση. Η χώρα μας είχε αποκτήσει μια αναπτυξιακή στρατηγική για να βγούμε και από το μνημόνιο. Ήταν και η υποχρέωσή μας, την οποία την εγκρίναν και οι θεσμοί. Το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει ότι οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν θα ανταποκρίνονται στην αναπτυξιακή στρατηγική. Μάλιστα. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι μια χώρα να χάνει τον αναπτυξιακό της δρόμο? Δηλαδή, έχουμε ο κύριος Γεωργιάδης έχει φέρει ένα νομοσχέδιο Φραγκενστάιν, γιατί είναι κομμάτια από διάφορα νομοσχέδια, από τα κολέγια της κυρίας Κεραμέως, τους εργαζόμενους και τις λογικές συμβάσεις του κ. Βρούτση, τα σκάνδαλα στην αυτοδιοίκηση, την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, τις οχλήσεις στην Αττική. Ένα κυριολεκτικά. Πρέπει να μιλήσουμε για τους εργαζόμενους. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι αντιαναπτυξιακό και ο αρχηγός της κυβέρνησης δεν έρχεται να μιλήσει, ενώ η ανάπτυξη είναι το πρώτο του σενάριο. Το πρώτο του αφήγημα. Πώς γίνεται αυτό? Σε άλλα δύο θέματα, Νοβάτη και μεταναστευτικό, για να ολοκληρώσουμε επειδή είναι γνωστή η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και γιορτάζει ο Χριστούγεννας και πρέπει να φύγουμε και πιο νωρίς. Επειδή είναι γνωστή η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, συλλογικά να πετάει στο καλάθι των αχρήστων όλες τις διατάξεις και να λέει ψευδώς ισχυρισμούς. Εδώ να πούμε, καμία συλλογική σύμβαση δεν καταργείται. Σέβεται η κυβέρνηση απολύτως συλλογικές συμβάσεις και όλες τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Τι γίνεται, εισάγεται μία εξαίρεση για τις περιπτώσεις εκείνων των επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε προπτωχευτική διαδικασία και είναι σε προπτωχευτική διαδικασία. Κρίνει, αν είναι. Να μπορούν, ακούστε με, το αν είναι, το κρίνει ο νόμος που λέει τι θα πει να μπαίνει μια επιχείρηση. Αν έχει ζημίες η χρήση. Σε δικαστικό. Δηλαδή, αν έχει ζημίες η χρήση συγκεκριμένη. Αν την έχει βάλει μέσα την επιχείρηση ή αν μπήκε λογιστικά σε ζημίες. Θα λέει ο νόμος, κύριε Παπαδάκη μου, μείνετε ήσυχος γι' αυτό. Πότε γίνεται αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πότε γίνεται? Όταν υπάρχει οικονομική αδυναμία της επιχείρησης και κινδυνεύει να κλείσει τελείως η επιχείρηση και να μην έχουν καθόλου μισθό οι εργαζόμενοι. Τι συμφωνούν? Συμφωνούν οι κοινωνικοί εταίροι. Είναι μόνο, είναι συγκεκριμένα αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος. Απαρνούνται περιοριστικά. Περιοριστικά.
σημασία ο περιορισμένος. Γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση οδηγεί αυτοδικαίως, αν θυμάμαι και καλά και τη λέξη, σε μείωση μισθών. Σε μείωση μισθών. Αυτό λέει, δεν το λέει. Αυτό ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το λέει. Το διάγραμμα δεν που το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος αυτό. Υπάρχει μέχρι και διάγραμμα στην έκθεση. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι περιοριστική απαρρύθμιση των εξαιρέσεων. Γιατί κατά τα λοιπά ισχύουν απολύτως συλλογικές σημασίες, άρα ψευδώσεις κυρίες. Εφόσον όμως εξαιρούνται, εφόσον λοιπόν υπάρχει εξαίρεση, για αυτόν που υπάρχει εξαίρεση, προτιμάμε υπάρχει να κλείσουν οι επιχειρήσεις. Πάμε λοιπόν, λοιπόν να απολυθούν όταν οι εργαζόμενοι. Αυτό λοιπόν, θέλουμε. Για τα ξενοδοχεία. Ξέρουμε ότι οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι έχουν όλοι οικονομικά προβλήματα. Δεν θα ισχύσει. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουν μπει σε καθεστώς. Ξέρετε κάτι. Λέτε ότι έχουν όλοι οικονομικά προβλήματα. Μιλάμε για συγκεκριμένους τρόπους που μπαίνει κάποιος σε εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ωραία, να πούμε και κάτι άλλο εργατικό. Κάποιος λοιπόν που το λέει ο νόμος. Να πω κάτι άλλο εργατικό. Δεν επιτρέπεται. Δεν θα μπει στη διαδικασία. Δίνουμε τη δυνατότητα. Εάν ένας εργοδότης βρεθεί να έχει εργαζόμενους και πάρει το πρόστιμο του, να τον προσλάβει για 12 κάμινη εργασία οριστικής απασχόλησης, κύριε. Αν διαφωνήσουν εργαζόμενοι, τι γίνεται, κύριε Ράπτη? Δηλαδή, έχω εγώ τον εργοδότη, τον Ανδρέα, και μου λέει ο Ανδρέας, κύριε, να δεις Παπαδάκη, αυτό... και λέω ρε αφεντικό, εγώ διαφωνώ. Είναι προϊόν συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο. Όχι, πείτε μου, αν διαφωνήσει ο εργαζόμενος. Μα δεν θα γίνει. Δεν θα μπει στην εξαίρεση. Δεν επιτρέπεται μονομερής προσφυγή στην εργασία. Σταματάει το δικαίωμα των εργαζομένων. Δεν θα πάει ούτε στην διευθυνσία. Δεν θα μπει στην εξαίρεση. Ακόμα και αν διαφωνούν οι εργαζόμενοι. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία εργαζομένων. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία εργαζομένων και επιχείρηση. Το λέει ρητά ο νόμος. Αν δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία, δεν εφαρμόζεται. Να σα πω ένα παράδειγμα. Και πάει για πτώχευση βέβαια η εταιρεία. Πάει η εταιρεία για πτώχευση και απολύονται όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν μένω όλοι στον δρόμο, για να το ξεκαθαρίσω. Για να πάμε παρακάτω, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να σας πω ένα παράδειγμα. 110.000 εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα. Από 800 ευρώ στα 650. Θα είναι το αποτέλεσμα της κατάργησης συλλογικών συμβάσεων. Όμως εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί καταργήθηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών στα μέσα ενημέρωσης. Γιατί καταργήθηκε. Το πόθεν έσχεσαι, γιατί καταργήθηκε. Εσείς πιθανά κάνετε λόγο δημοσιογραφίας. Γιατί καταργήθηκε. Αυτά όμως καταργήθηκαν. Κάνουν. Όμως για τους καναλάρχες, γιατί καταργήθηκε. Και ταυτόχρονα έβαλε ο κύριος Γεωργιάδης με πολιτική ευθύνη, το έπεσε με τις βουλές για τον ρώτησα εγώ, να χρηματοδοτούνται με κρατική ενίσχυση στα χρυσορυχεία. Γιατί αναρωτιέμαι, είναι τα χρυσορυχεία μια παραγωγική επένδυση στην Ελλάδα? Ούτε ένα ευρώ δεν έχουμε πάρει από την ελληνικό χρυσό. Ούτε ένα ευρώ δεν πήραν την ελληνικό χρυσό εδώ και 10 χρόνια και θα μπουν στις κρατικές ενισχύσεις στα χρυσορυχεία. Να μιλήσω. Εμείς δεν κάνουμε ποτέ έσχες. Τι λέτε, κύριε? Δεν έχετε. Δεν ξέρουμε που πούμε. Κύριε Παπαδάκη, να μιλήσουμε. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Δεν έχουμε 3 λεπτά. Να μιλήσουμε για τον νόμο τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο αυξάνονται οι τιμές των φαρμάκων και οι τιμές της Νοβάρτης. Ένας νόμος ο 4.600 του 2019, το άρθρο 161 με το οποίο... Αυτό αφήνει περιθώρια μία... για χρηματισμό. Να σας πω κάτι, να σας πω κάτι. Όλα και, τίποτα, όλα και τίποτα αφήνουνε. Όταν αρχίζουμε και λέμε τον ένα σκευωρό, τον άλλον τον χαρακτηρίζουμε ουσιαστικά ότι εξυπηρετεί συμφέροντα, τότε βεβαίως ο λαός υπονοεί και καταλαβαίνει ότι όταν αυξάνει την τιμή των φαρμάκων με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πιθανό να γίνει. Βάζετε μόνοι σας τίτλους, δύο κουβέντες μόνο ο καθένας. Εγώ πραγματικά ξέρεις τρελάθηκα γιατί άκουσα. Από τους εισαγγελείς διαφθοράς να διαρρέει ότι πήγε και κατέθεσε ο κύριος Μανιαδάκης, ότι τον φώναξε ο κύριος Τουρνάρας και του είπε: θα σε τσακίσουμε ρε έτσι και δεν αλλάξεις τη μαρτυρία σου εναντίον μου και εναντίον δύο πολιτικών προσώπων. Αυτό λέει το καθένας στους εισαγγελείς διαφθοράς. Βγαίνει ο κύριος Τουρνάρας, λέει: εγώ. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Με τίποτα δεν είπα κάτι τέτοιο. Βγαίνει ο κύριος Μανιαδάκης, λέει: εγώ. Πήγα και είπα στον Στουρνάρα ότι με απείλησε ο Στουρνάρας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πολιτικό σύστημα. Δικαιοσύνη και πολίτης. Χάνω την εμπιστοσύνη μου εγώ απέναντι σε όλους σας. Φυσικά και πλήττεται η εμπιστοσύνη. Όταν το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη. Βεβαίως και πλήττεται, βεβαίως. Και γι' αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Ποιος είναι? Δηλαδή, εγώ θα πρέπει να πω ότι λέει αλήθεια ή ψέματα ο Μανιαδάκης. Αλήθεια ή ψέματα. Εγώ και ως δικηγόρος θα σας πω ότι αυτά που ακούγονται ένθεν κακήθεν και από τα στόματα εισαγγελέων είναι απολύτως λυπηρά. Και αυτό το οποίο πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα να κάνει, και ελπίζουμε η προανακριτική να το κάνει αυτό σε ό,τι αφορά την προανακριτική της Βουλής, αλλά και βεβαίως η τακτική δικαιοσύνη στα ζητήματα που αφορούν την εξέταση του σκανδάλου Νοβάρτης, να διελευκάνει όλες αυτές τις θέσεις. Δύο κουβέντες για αυτό το θέμα, κύριε. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα όχι μόνο γιατί καταγράφηκε αυτό στα έγγραφα των εισαγγελέων, αλλά γιατί στα λόγια του κ. Στουρνάρα μπαίνει
ότι θα τσακίσουμε και τους εισαγγελείς, όχι μόνο τους μάρτυρες, και δεύτερον ότι υπήρχαν και άλλα δύο πολιτικά πρόσωπα. Τουλάχιστον αυτό έχει διατυπωθεί γραπτός από τρεις εισαγγελείς διαφθοράς. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, πολύ άμεσα να ξεκαθαριστεί. Με αυτή τη μαρτυρία δεν παραπέμψανε τον κύριο Σουνάρα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει πολύ. Δεν ελέγχονται. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ελεγχθούν όλα αυτά. Πάρα πολύ σημαντικά. Όμως δημόσια. Εγώ λέω ότι όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Και να ελεγχθούν χωρίς να υπάρχουν αποκλεισμοί. Διότι αν σκοπεύει η Νέα Δημοκρατία ότι θα αποκλείσει από την Επιτροπή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να κουκουλώσει και να βγάλει έξω από τη συζήτηση ανθρώπους που ξέρουν πράγματα και μπορούν να ρωτήσουν, γιατί ο κύριος Τζανακόπουλος έχει και νομικές γνώσεις, ο κύριος Πολάκης έχει και ιατρικές γνώσεις. Αναρωτιέμαι μέχρι πού θα το φτάσει η Νέα Δημοκρατία, αν θα προσπαθήσει να φημώσει ακόμα και την Προανακριτική Επιτροπή. Φαίνεται ότι δεν τολμάει η Νέα Δημοκρατία να γίνει έλεγχος. Απορώ αν ένα κόμμα κυβέρνηση φρεσκοεκλεγμένο δεν αντέχει το διάλογο, δεν αντέχει τις αποκαλύψεις. Αυτό είναι το πολιτικό μέγεθος, το δημοκρατικό μέγεθος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τολμάει τη συζήτηση στη Βουλή. Θα πάρει να κουκουλώσει τον έλεγχο για την Οβάρτη. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Αυτό είναι το πολιτικό μέγεθος της Νέας Δημοκρατίας. Πάει να κουκουλώσει και να εξαιρέσει ανθρώπους από την Επιτροπή Ελέγχου. Το καταλαβαίνετε. Το ανώτατο δημοκρατικό όργανο πάει να το φημώσει η Νέα Δημοκρατία. Τη Βουλή. Πάει να εξαιρέσει τη Βουλή. Σα ευχαριστούμε. Καλημέρα. Για το δυναμισμό σα. Καλό τριήμερο. Καλημέρα. Έχετε και του συναδέλφου, τον κύριο Ζαμπούκα. Σα περιμένουμε Θεσσαλονίκη που γιορτάζουμε από αύριο. Σαφνίδι έχουμε κάνει φέρομα. Από αύριο γιορτάζουμε. Ανδρέα Ζαμπούκα και Κώστα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.